Καλησπέρα κυρίε και κύριοι, καλώς ήρθατε στο μεγάλο δελτίο ειδήσεων της Δέλτα Τηλεόρασης. Ξεκινάμε με ένα θέμα το οποίο είναι σημάδι των καιρών και αυτό. Μια ηλικιωμένη γυναίκα σήμερα ανασύρθηκε νεκρή από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Το άψυχο σώμα της γυναίκας εντόπισε αρχικά επιβάτης του πλοίου που εκτελούσε το δρομολόγιο σε Μαθράκη Αλεξανδρούπολη. Άμεσα λιμενικοί υπάλληλοι έσπευσαν στο σημείο και ανέστηραν το πτώμα, το οποίο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου μετά τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Ήταν λίγο μετά τις 9 το πρωί και το πλοίο έδαινε στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης προερχόμενο από τη Σαμοθράκη. Ένας επιβάτης του πλοίου είδε κάτι να επιπλέει. Αρχικά ειδοποίησε τα μέλη του πληρώματος και στη συνέχεια το λιμενικό. Άμεσα οι υπάλληλοι του λιμενικού σώματος έσπευσαν στο σημείο όπου και είδαν το άψυχο σώμα μιας ηλικιωμένης γυναίκας να επιπλέει. Λοιπόν, ένας τον δικαστή. Στο χώρο βρέθηκαν η ζακέτα της άτυχης γυναίκας, τα παπούτσια της και χαρτομάντιλα. Λίγο αργότερα στο χώρο έφτασε λιμενικό σκάφος, το οποίο και τράβηξε αρχικά το άψυχο σώμα της ηλικιωμένης γυναίκας στη γωνία του λιμανιού για να το ανασύρουν. Οι υπάλληλοι του λιμενικού με δίχτυ ανέσυραν το πτώμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για μια γυναίκα 76 ετών με καταγωγή από το Μοναστηράκι που τα τελευταία χρόνια ζούσε στην Αλεξανδρούπολη. Το άψυχο σώμα της γυναίκας μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης προκειμένου να διαπιστωθούν τα αιτία του θανάτου και να γίνει νεκροψία νεκροτομή. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα με το οποίο μάλλον έχουμε ασχοληθεί κατά το παρελθόν, κυρίες και κύριοι, και πολύ φοβάμαι ότι θα χρειαστεί να το κάνουμε ξανά. Είδος πολυτελείας είναι πλέον οι σύριγγες, οι γάζες και όλα τα αναλώσιμα υλικά για το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, μετά και το εμπάργκο των προμηθευτών, οι οποίοι ζητούν οπωσδήποτε τα οφειλόμενα. Όπως δήλωσε ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης, Δημήτρης Κουκάκης, τα υλικά θα τελειώσουν σε λιγότερο από ένα μήνα, αν δεν γίνει άμεσα ανεφοδιασμός. Δυσέβρετα είναι πλέον στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης αναλώσιμα υλικά όπως βαμβάκι, σύριγγες και γάζες, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Δημήτρη Κουκάκη. Όπως είπαν, οι προμηθευτές συνεχίσουν το εμπάρκο, τότε το νοσοκομείο θα αντιμετωπίσει σοβαρότατο πρόβλημα σε λιγότερο από ένα μήνα. Η κατάσταση που επικρατεί όχι σήμερα αλλά εδώ και πάρα πολύ καιρό στο νοσοκομείο έχει να κάνει με ελλείψεις υγειονομικού υλικού αλλά και άλλων υλικών. Είναι μια κατάσταση που πραγματικά το νοσοκομείο πασχίζει κάθε